Το κουτί της Πανδώρας. Φανταστείτε μια εποχή πριν πολλά πολλά χρόνια που όλα ήταν πολύ διαφορετικά. Δεν υπήρχε στον κόσμο ούτε δυστυχία ούτε αρρώστια και οι άνθρωποι ποτέ δεν θύμωναν. Ήταν μια εποχή που κανένας δεν πάθαινε κακό και κανένας δεν γερνούσε. Και επειδή κανένας δεν ζήλευε το γειτονά του, δεν υπήρχαν ούτε καυγάδες, ούτε πόλεμοι, ούτε σκοτωμοί. Ήταν μια εποχή που υπήρχε μεγάλη αυθονία, αλλά κανένας δεν ήταν άπλιστος. Τότε τα αντρόγυνα δεν μάλωναν ποτέ. Γι' αυτό και η Πανδώρα με τον Επιμηθέα ήταν ευτυχισμένη που ήταν πάντα μαζί. Περνούσαν τον καιρό τους με γλέντια και γιορτές, χορούς και ξένια στα παιχνίδια. Άλλοτε πάλι αποκοιμιόνταν κάτω από το χρυσαφένιο ήλιο της άνοιξης που κι αυτή κρατούσε όλο το χρόνο. Κάποιος κακόγλωσσος θα μπορούσε ίσως να πει ότι η Πανδώρα ήταν πολύ κακομαθημένη. Αλλά πάλι κακόγλωσσοι δεν υπήρχαν για να πούν τέτοιο πράγμα. Όσο για τον Επιμηθέα, αυτός τρελαινόταν να τη γεμίζει δώρα. Κάθε μέρα της έφερνε ένα καινούριο φόρεμα ή καινούρια σανδάλια ή κοσμήματα ή κάποιο άγαλμα για τον κήπο. Ψάχνοντας όμως για καινούρια δώρα, κάθε μέρα απομακρυνόταν όλο και περισσότερο από το σπίτι. Η Πανδώρα έμενε μόνη και περιπλανιόταν στα δωμάτια του ηλιόλουστου σπιτιού τους. Μια μέρα ο Επιμηθέας γύρισε σπίτι κρατώντας ένα μεγάλο και τετράγωνο κουτί που ήταν τυλιγμένο σε ένα πανί. Ήταν παλιό και σκονισμένο, με μάνταλα και σύρτες και δεμένο γύρω-γύρω με ένα χρυσό κορδόνι. «Τι είναι αυτό?» ρώτησε η Πανδώρα γεμάτη χαρά. «Δώρο για μένα, έτσι δεν είναι?» «Όχι, Πανδώρα, δεν είναι δώρο για σένα», είπε ο άντρας της σοβαρά. «Αυτό το κουτί μου το έδωσε ο Θεός Ερμής για να το φυλάξω. Του υποσχέθηκα πως δεν θα το ανοίξω ποτέ ό,τι και να γίνει. Και εκείνος μου είπε πως αν ποτέ παραβώ την υποσχέσή μου, θα το μετανιώσω πικρά. Ω, σε παρακαλώ, άσε με να ρίξω μια ματιά, λιγάκι, μονάχα μια μικρή ματιά». «Όχι, Πανδώρα, δεν είναι δικό μας το κουτί. Πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία του Ερμή». Όταν η Πανδώρα έμεινε μόνη στο σπίτι, άρχισε πάλι να σκέφτεται το κουτί. Το σκεφτόταν όλο και περισσότερο και τα βήματά της τη φέρνανε κοντά του ξανά και ξανά. Κάποια στιγμή τα δάχτυλά της άρχισαν να χαϊδεύουν απαλά τα σκονισμένα μάνταλα και το χρυσό κορδόνι. «Τι να έχει άραγε μέσα?» σκεφτόταν. «Μάλλον θα στεβόταν ο Επιμηθέας. Σίγουρα δώρο για μένα θα είναι. Και στο κάτω-κάτω αυτός έδωσε το λόγο του στον Ερμή, όχι εγώ. Δεν νομίζω πως θα πείραζε να ρίξω μια ματιά». Τα δάχτυλά της άρχισαν να λύνουν το χρυσό κορδόνι, αλλά την τελευταία στιγμή σταμάτησε. Για να σταματήσει να σκέφτεται το κουτί, άρχισε να απασχολείται με χίλιες δυο μικροδουλειές μέσα και έξω από το σπίτι. Αλλά δεν άντεξε για πολύ. Κατά το μεσημεράκι έτρεξε στο κουτί, έλυσε γρήγορα-γρήγορα το χρυσό κορδόνι και το ξεμαντάλωσε. Αμέσως τότε, ένας περίεργος ήχος άρχισε να βγαίνει από το κουτί σαν το φτερούισμα της πεταλούδας πάνω στο κλειστό τζάμι. «Θα είναι κανένα ζουζουνάκι», σκέφτηκε. «Δεν μπορώ να το αφήσω κλεισμένο εκεί μέσα». Και η Πανδώρα σήκωσε το καπάκι. Μέσα στο κουτί βρισκόταν ένα δοχείο. Ήταν σφραγισμένο καλά με κερί και γεμάτο σκόνη. Διάφοροι ήχοι έβγαιναν από μέσα που όλο και δυνάμωναν. «Αν σπάσω το σφράγισμα», σκέφτηκε, «ο Επιμηθέας θα καταλάβει ότι το άνοιξα». Έτσι η Πανδώρα έκλεισε το κουτί και προσπάθησε να το ξεχάσει. Μα δεν τα κατάφερνε. Ο πόσο λαχταρούσε να μάθει τι ήταν μέσα σε εκείνο το δοχείο. Άρχισε να πηγαίνω έρχεται πάνω κάτω μέσα στο δωμάτιο και κάθε τόσο γύριζε και κοίταζε το κουτί. Ξαφνικά, χωρίς να καταλάβει πώς έγινε, βρέθηκε μπροστά στο ανοιχτό κουτί και τίναζε τη σκόνη από το παράξενο δοχείο. «Πανδώρα,
Πανδώρα, Πανδώρα, σε παρακαλούμε, ελευθέρωσέ μας. Ακούστηκαν να λένε πολλές μικρές φωνούλες μέσα από το δοχείο. Η Πανδώρα κόντευε πια να σκάσει από την περιέργεια. Μα δεν μπορώ, ο άντρας μου είπε. Δεν θα το μάθει ο Τιμηθέας. Σε παρακαλούμε, ελευθέρωσέ μας. Ο κόσμος μας χρειάζεται. Μόνο με εμάς μπορεί να γίνει τέλειος. Τότε η περιέργεια της Πανδώρας ξεπέρασε κάθε όριο. Δεν άντεχε άλλο και με μια γρήγορη κίνηση ξεσφράγισε το δοχείο. Το βούλωμα πετάχτηκε με ορμή, σπρωγμένο από μια απέσια μαύρη σφίγγα. Το κεντρί της έσταζε δηλητήριο και από το βουητό των φτερών της ξεχώριζε στη λέξη «θάνατος». Ύστερα εμφανίστηκε ένα άλλο έντομο με παράξενα φτερά. Τα μάτια του ήταν ακίνητα και έβγαζε ένα περίεργο μουρμούρισμα. Ήταν ο φόβος. Μετά σύρθηκε από το δοχείο ένα άλλο φρικτό ζωήφιο χωρίς φτερά και πόδια που ήταν γεμάτο φουσκάλες. Καθώς γλιστρούσε, το ίχνος που άφηνε το γλιώδε σώμα του έγραφε πάνω στο πάτωμα τη λέξη «αρρώστια». Μια γκρίζα σκνήπα πέταξε έξω από το παράθυρο και άρχισε να γεμίζει τον κήπο όπου κι αν καθόταν με αγκάθια και αγριόχορτα ακρίδες και κάμπιες. Στο πέταγμά της ακουγόταν η λέξη «πείνα». Τρομοκρατημένη Πανδώρα προσπάθησε να ξαναβουλώσει το δοχείο, αλλά ένα σκαθάρι την κέντρισε στο χέρι με το δυνατό του κεντρί και φώναξε «Δεν μπορείς να μας σταματήσεις πια, ανόητη γυναίκα. Είμαστε όλες οι συμφορές που ο κόσμος δεν έχει γνωρίσει. Είμαστε ένα δώρο από τους θεούς που ζήλεψαν την ευτυχία σας. Εγώ είμαι τα γυρατιά». Το βούλωμα του δοχείου που κρατούσε η Πανδώρα της φάνηκε ξαφνικά πολύ βαρύ, σχεδόν ασήκωτο. Τα χέρια της γέμισαν ζάρες και γεροντικούς λεκέδες. Κοίταξε το πρόσωπό της στον μπρούντζινο καθρέφτη και είδε πως ήταν γεμάτη ρητίδες και τα μαλλιά της είχαν γίνει κάτασπρα. Ένας παγωμένος χειμωνιάτικος αέρας έβγαινε από το δοχείο και τη χτυπούσε στο πρόσωπο. Άρχισε να τρέμει από το κρύο. Με μια τελευταία προσπάθεια η Πανδώρα κατάφερε να ξαναβάλει το βούλωμα στη θέση του και να κλείσει με δύναμη το καπάκι του κουτιού. Είχαν όμως προλάβει να βγουν και το άγχος, ο θυμός και η ζήλια. Κεντρίζοντας και δαγκώνοντας πέταξαν έξω από την πόρτα, συνέχισαν το πέταγμά τους προς το μονοπάτι και κάθισαν στο κεφάλι του Επιμηθέα που εκείνη τη στιγμή γύριζε ανυποψίαστο στο σπίτι. Ο Επιμηθέας, όταν είδε τι είχε γίνει, άρπαξε τη γυναίκα του από το πάτωμα που ήταν πεσμένη και τη χτύπησε με μανία. «Άθλια, εγωίστρια, ηλίθια γυναίκα», ούριαζε. «Σου είχα πει να μην ανοίξεις το κουτί, γιατί δεν έκανες αυτό που σου είπα». Και η Πανδώρα, που ποτέ δεν είχε δεχτεί ούτε καν φανταστεί τέτοια κακομεταχείριση, ένιωσε πολύ δυστυχισμένη και για πρώτη φορά δάκρυα άρχισαν να κυλάνε από τα μάτια της. Από το δοχείο είχε ξεφύγει και η δυστυχία. Έξω στο δρόμο ακούγονταν φωνές, κλάματα, καυγάδες και κραυγές τρόμου. Ο μέχρι τώρα υπέροχος κόσμος είχε γίνει φρικτός και απέσιος. Τότε η Πανδώρα άκουσε πάλι μια φωνίτσα να βγαίνει μέσα από το δοχείο. «Πανδώρα, Πανδώρα, μη με αφήνεις εδώ όλο μόναχο. Ο κόσμος με χρειάζεται. Τι θα απογίνει ο κόσμος χωρίς εμένα. Δεν θα με ξεγελάσετε πάλι», φώναξε η Πανδώρα κλαίγοντας και έπεσε ολόκληρη πάνω στο κουτί. «Μα εγώ θέλω να σε βοηθήσω. Ω, σε παρακαλώ, ελευθέρωσέ με». Η φωνούλα
ακουγόταν τόσο λυπημένη που η καρδιά της Πανδώρας δαράγησε. Άνοιξε πάλι το κουτί και τράβηξε το βούλωμα. Μια μικρή άσπρη πεταλούδα πέταξε τότε από το δοχείο και μόνο που την αντίκρισε η Πανδώρα ένιωσε λιγότερο δυστυχισμένη. Η πεταλουδίτσα πετώντας ήρθε και κάθισε στο πρόσωπο της Πανδώρας και εκείνη ένιωσε ανακούφιση στην καρδιά της. «Τι είδους συμφορά είσαι πάλι εσύ?» ρώτησε. «Είμαι η ελπίδα», ψιθύρισε η μικρή πεταλούδα και πέταξε μακριά να φέρει το μήνυμά της στους ανθρώπους και την υπόσχεση της άνοιξης στο μαραμένο κήπο. Φεύγοντας, άγγιξε και το πρόσωπο του Επιμηθέα. Γονατιστή Πανδώρα ρωτούσε τον άντρα της. «Άραγε, θα με συγχωρέσει ποτέ ο κόσμος?» Ο Επιμηθέας την κοίταζε για αρκετή ώρα. Ύστερα στο πρόσωπό του φάνηκε ένα αχνό χαμόγελο. «Το ελπίζω», είπε απαλά. «Το ελπίζω». Η κυρά Σαύρα. Η Σαύρα η κυρά Σουσό που πάντα κάνει τρέλες πήγε στα ψάρια του γυαλού και πούλαγε ομπρέλες. Μ' αυτά της απαντήσανε: «Τρέλα μη μας πουλάτε, γιατί ο βρεγμένος τη βροχή ποτέ του δεν φοβάται». Και έλεγε πάλι η Σουσό: «Γάτι και αλεπουδάκια έχουν την πιο όμορφη ουρά από όλα τα ζωάκια». Μα κείνα μαζευτήκανε καθένα στη γωνιά του, σαν το παγόνι άνοιξε και εκείνο τη δικιά του. Πινόκιο. Η υπόσχεση της Νεράιδας. Ο Πινόκιο περνούσε ξένιαστες μέρες κοντά στη Νεράιδα με τα γαλάζια μαλλιά στο χωριό Μελίση. Μα κάτι τον βασάνιζε. «Βαρέθηκα να είμαι μοριονέτα», είπε ξαφνικά μια μέρα. «Θέλω να γίνω αληθινό παιδί και να μεγαλώσω, να γίνω άντρας». «Α, αυτό δεν είναι και πολύ εύκολο», απάντησε η Νεράιδα. «Οι μαριονέτες δεν μεγαλώνουν. Μπορεί όμως να γίνει μια εξαίρεση, αν και εσύ γίνεις πολύ καλό παιδί». «Και πότε θα γίνω αληθινό παιδί?» ρώτησε ο Πινόκιο χοροπηδώντας από τη χαρά του. «Αν κόψεις όλες τις κακές σου συνήθειες για ένα ολόκληρο χρόνο, σου υπόσχομαι πως θα γίνεις ένα αληθινό παιδί. Και για να κάνουμε μια καλή αρχή, από αύριο αρχίζει σχολείο». Φανταστείτε τώρα τι έγινε όταν ο Πινόκιο μπήκε για πρώτη φορά στην τάξη. Τα άλλα παιδιά βρήκαν πολύ αστείο να έχουν για συμμαθητή μια μαριονέτα. Άρχισαν λοιπόν να τον κοροϊδεύουν. Ο Πινόκιο δεν μιλούσε. Μα όταν του τράβηξαν τη μακριά ξύλινη μύτη του, δεν κρατήθηκε άλλο.
Μοίρασε δεξιά και αριστερά μερικές κλωτσιές και μπουνιές με τα ξύλινα χέρια και πόδια του και τους έδωσε να καταλάβουν πώς δεν τα σήκωνε κάτι τέτοια. Σε λίγες εβδομάδες είχε γίνει φίλος σχεδόν με όλους. Μερικοί όμως δεν μπορούσαν να χωνέψουν ότι είχε γίνει κιόλας ο πρώτος μαθητής. Μια μέρα, εκεί που πήγαινε για το σχολείο, μερικά παιδιά τον σταμάτησαν και του είπαν πως μια μεγάλη φάλαινα είχε φανεί στο λιμάνι. «Εμείς θα κάνουμε εσχασιαρχείο και θα πάμε να δούμε τη φάλαινα. Έρχεσαι μαζί μας!» Έτσι ο Πινόκιο άφησε να τον παρασύρουν για άλλη μια φορά. Μα γρήγορα κατάλαβε πως τον είχαν ξεγελάσει. Στην παραλία όχι φάλαινα δεν είδε, αλλά ούτε μαρίδα. Είδε μόνο την αστραφτερή γαλάζια θάλασσα. «Αυτή να γίνει, φαίνεται, θα πήγε για φαγητό!» γέλασε ένα παιδί. «Ή μπορεί να πήγε να πάρει κανέναν υπνάκο!» χαχάνισε ένα άλλο. Ο Πινόκιο ήταν έξαλλος. Και όσο τα παιδιά γελούσαν, τόσο εκείνος θύμωνε. Κι έτσι σε λίγο ξέσπασε ένας άγριος καυγάς. Σάκες, βιβλία, τετράδια, κασετίνες, μολύβια πέταγαν στον αέρα. Ένα βιβλίο χτύπησε στο κεφάλι ένα παιδί και έπεσε κάτω ανέστητο. Μόλις το είδαν οι άλλοι, το βάλανε στα πόδια, αφήνοντας εκεί τον Πινόκιο με το χτυπημένο παιδί. Ο Πινόκιο έβρεξε το μαντίλι του στη θάλασσα και προσπαθούσε να συνεφέρει το χτυπημένο παιδί όταν φάνηκαν δύο χωροφύλακες με ένα σκύλο. «Επ, επ, τι γίνεται εδώ? Αυτό το παιδί είναι πολύ άσχημα χτυπημένο. Συλλαμβάνεσαι!» Φώναξαν ένα γέρο από το διπλανό σπίτι να περιποιηθεί το παιδί και, παίρνοντας μαζί τους τον Πινόκιο, τράβηξαν για την πόλη. Ο Πινόκιο ήταν τρομοκρατημένος. Τα πόδια του έτρεμαν και η γλώσσα του είχε στεγνώσει τόσο που δεν μπορούσε να πει λέξη για να τους εξηγήσει πως δεν έφταιγε αυτός. Μα καθώς τον έσερναν μισοπεθαμένο από την τρομάρα, φύσηξε ένας αέρας και του πήρε το καπέλο μακριά προς τη θάλασσα. Οι χωροφύλακες τον άφησαν να πάει να το πιάσει. Κι έτσι ο Πινόκιο βρήκε την ευκαιρία και άρχισε να τρέχει. Αυτό όμως χειροτέρεψε τα πράγματα. Οι χωροφύλακες αμόλυσαν ξοπίσω του το άγριο σκυλί τους, ένα μεγάλο μπουλντόκ που το έλεγαν Αλίδωρο. Σε λίγο ο Πινόκιο άκουγε πίσω από το τρεχαλιτό του σκύλου και ένιωθε στο πόδι του την καυτή ανάσα του. Δεν μπορούσε να κάνει πίσω και μπροστά του ήταν μόνο θάλασσα. Στην απελπισία του έδωσε έναν μπίδο, βρέθηκε στο νερό και άρχισε να κολυμπάει. Ο Αλίδωρος την τελευταία στιγμή προσπάθησε να σταματήσει, μα με τη φόρα που είχε πάρει βρέθηκε και αυτός μέσα στη θάλασσα. Το καημένο το σκυλί δεν ήξερε κολύμπη. Άδικα χτυπιόταν προσπαθώντας να κρατηθεί στον αφρό. Μια ανέβαινε και μια βούλιαζε. Τα μάτια του είχαν πεταχτεί έξω από το φόβο. «Σώσε με, Πινόκιο, πνίγομαι!» Γάβιζε απελπισμένα. Ο Πινόκιο τον άκουγε και η καρδιά του έλειωνε από λύπη. Κολύμπησε γρήγορα προς το μέρος του. Τον άρπαξε και κολυμπώντας με κόπο τον έβγαλε στη στεριά. Ύστερα βούτυξε πάλι και απομακρύνθηκε κολυμπώντας. Καθώς κολυμπούσε, άκουσε τον Αλίδωρο να του φωνάζει. «Στο καλό, Πινόκιο! Μου σώσα στη ζωή και θα το θυμάμαι πάντα!» Ο Πινόκιο συνέχισε να κολυμπάει, προσπαθώντας να βρει κάποιο σίγουρο μέρος για να κρυφτεί. Κάποια στιγμή, ενώ πλησίαζε σε κάτι βράχια, είδε καπνό να βγαίνει από μια σπηλιά. Κολύμπησε προς τα εκεί και τη στιγμή που ετοιμαζόταν να σκαρφαλώσει στη στεριά, ένιωσε να τον τραβούν προς τα πάνω και βρέθηκε έξω από το νερό. Είχε πιαστεί στο δίχτυ ενός ψαρά, μαζί με ένα σωρό ψάρια που σπαρταρούσαν. Εκείνη τη στιγμή, ένας γίγαντας έβγαινε από τη σπηλιά. Ήταν ένα άσχημο τέρας της θάλασσας. Το κεφάλι του ήταν γεμάτο φύκια. Τα μάτια του ήταν καταπράσινα και γουρλωτά. Και είχε μια μακριά, βρώμικη γενιάδα. «Καλή ψαριά κάναμε σήμερα.
Μούγκρισε, τραβώντας έξω το δίχτυ και προχώρησε κατά τη σπηλιά, όπου ένα τεράστιο τηγάνι τσιτσίριζε πάνω στη φωτιά. Για να δούμε τι πιάσαμε. Α, αυτό το μπαρμπούνι φαίνεται πολύ ωραίο. Και παίρνοντας ένα-ένα τα ψάρια, τα λεύρωνε και τα πετούσε στο τηγάνι. Αχα, τι λαχταριστές μαρίδες. Μα, τι είναι αυτό. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο ψάρι. Είπε και τράβηξε από το δίχτυ το δύστιχο Πινόκιο που έσταζε και έτρεμε ολόκληρος. Δεν είμαι ψάρι, είμαι μαριονέτα. Άσε με να φύγω. Να σ' αφήσω, δεν είμαστε καλά. Και να χάσω την ευκαιρία να δοκιμάσω τέτοιο σπάνιο ψάρι. Αλεύρωσε καλά-καλά τον Πινόκιο, του έριξε μπόλικο αλάτι και τον κράτησε πάνω από το τηγάνι. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα άγριο γάβγισμα και όρμησε μέσα στη σπηλιά ο αλίδωρος που τον είχε τραβήξει ως εκεί η μυρωδιά από τα τηγανισμένα ψάρια. «Ουστ, παλιόσκυλο, έξω από εδώ!» Φώναξε το τέρας και προσπάθησε να τον κλωτσίσει. «Σώσε με, αλίδωρε!» Φώναξε ο Πινόκιο και χτυπιόταν απελπισμένα στα χέρια του γίγαντα. Το πιστό ζώο πήδησε πάνω στο τέρας, άρπαξε με τα δόντια του τον αλευρωμένο Πινόκιο και όρμησε έξω από τη σπηλιά. Τρέχοντας έφτασε ως την ακτή που είχε πρωτοδεί τον Πινόκιο. «Εδώ είμαστε», είπε. «Πρώτα μέσα σε εσύ, τώρα... σε έσωσα εγώ. Σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να βοηθάει ο ένας τον άλλον». Και ο αλίδωρος αφοκούνησε χαρούμενα την ουρά του, έτρεξε να συναντήσει τα αφεντικά του. Είχε αρχίσει να βραδιάζει και ο Πινόκιο βιαζόταν να φτάσει στο σπίτι. Πήρε το δρόμο για το χωριό και από ένα γέρο που συνάντησε έμαθε πως το χτυπημένο παιδί είχε γίνει καλά και πως οι χωροφύλακες δεν τον κυνηγούσαν πια. Αυτό τον ανακούφισε κάπως, αλλά τώρα τον βασάνιζε η σκέψη πως όπου να είναι θα συναντούσε την Εράιδα. «Ποιος ξέρει πόσο θα είναι θυμωμένη. Σίγουρα δεν θα με συγχωρέσει ποτέ και μου αξίζει. Πάντα υπόσχομαι ότι θα γίνω καλό παιδί και ποτέ δεν κρατάω το λόγο μου. Ποτέ δεν θα γίνω αληθινό παιδί». Με αυτές τις σκέψεις έφτασε στο σπίτι της Νεράιδας. Είχε πια ανοιχτώσει και ο Πινόκιο πεινούσε και νίσταζε. Μα όταν χτύπησε την πόρτα, κανείς δεν απάντησε. Λες να έφυγε πάλι η Νεράιδα. Περίμενε, περίμενε. Ύστερα από μισή ώρα, ένα παράθυρο άνοιξε στο τελευταίο πάτωμα του σπιτιού και φάνηκε ένα μεγάλο σαλιγκάρι που είχε πάνω στο κεφάλι του ένα κερί. «Ποιος είναι τέτοια ώρα?» ρώτησε. «Εγώ είμαι ο Πινόκιο, δεν είναι εδώ η Νεράιδα?» «Η Νεράιδα κοιμάται και δεν πρέπει να την ξυπνήσουμε, μα θα κατέβω εγώ να σου ανοίξω». Πέρασε μια ώρα, πέρασαν δυο, μα η πόρτα ακόμα να ανοίξει. Ο Πινόκιο είχε ξεπαγιάσει και ξαναχτύπησε την πόρτα. Αυτή τη φορά άνοιξε το παράθυρο στο πιο κάτω πάτωμα και πρόβαλε πάλι το σαλιγκάρι. «Καλό μου παιδί, δεν υπάρχει λόγος να χτυπώ συνέχεια. Εγώ είμαι σαλιγκάρι
και τα σαλιγκάρια δεν βιάζονται ποτέ. Είπε και έκλεισε το παράθυρο. Σε λίγο έφτασαν τα μεσάνυχτα. Ύστερα η ώρα πήγε μία, ύστερα δύο. Και η πόρτα έμενε ακόμα κλειστή. Καημένε Πινόκιο. Τίποτα άλλο δεν μπορούσε να κάνει από το να περιμένει. Στέκονταν εκεί έξω από την πόρτα όλη νύχτα, ώσπου κατά τα ξημερώματα η πόρτα επιτέλους άνοιξε. Το σαλιγκάρι είχε κάνει 9 ώρες να κατέβει τις σκάλες. «Δεν μπορείς να μπεις ακόμα», είπε. «Η νεράιδα δεν έχει ξυπνήσει». «Φέρε μου τουλάχιστον κάτι να φάω», παρακάλεσε ο Πινόκιο. «Πεθαίνω της πείνας». «Αμέσως», είπε το σαλιγκάρι και γύρισε σε 2 ώρες. Έφερε ψωμί, κοτόπουλο και φρούτα σε ένα σημαίνιο δίσκο. Ο Πινόκιο έπεσε με τα μούτρα, αλλά με την πρώτη μπουκιά κατάλαβε ότι το φαγητό δεν ήταν αληθινό. Ήταν φτιαγμένο από χαρτόνι. Δεν άντεξε άλλο. Εξαντλημένος από όλες αυτές τις ταλαιπωρίες, λιποθύμησε. Όταν συνήλθε, βρισκόταν μέσα στο σπίτι, ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι, και η νεράιδα ήταν δίπλα του. Δεν τον μάλωσε, μόνο του είπε: «Το ξέρεις πως δεν φέρθηκες πάλι σωστά. Αλλά αλίμονό σου, αν το ξανακάνεις και τρίτη φορά». Ο Πινόκιο υποσχέθηκε πως ποτέ, ποτέ δεν θα το ξανακάνει. Και αυτή τη φορά πραγματικά το εννοούσε. Δεν είχε καμιά όρεξη να περάσει ξανά τέτοια λαχτάρα. Είχε βάλει μυαλό και έτσι κράτησε το λόγο του για ένα ολόκληρο χρόνο. Στο τέλος της χρονιάς πήρε το πρώτο βραβείο σαν ο καλύτερος μαθητής του σχολείου και είχε τόσο καλούς τρόπους που η νεράιδα ήταν ενθουσιασμένη. Όταν έκλεισαν τα σχολεία, η νεράιδα του είπε: «Θα γίνει αυτό που σου υποσχέθηκα. Δεν θα είσαι πια ξύλινη μαριονέτα. Αύριο το βράδυ θα γίνεις αληθινό αγόρι». Εκείνο το βράδυ ο Πινόκιο δεν μπορούσε να κλείσει μάτι. Είχε τόση αγωνία. Μια μόνο μέρα ακόμα. Φτάνει να συνέχιζε να είναι καλός για μια μέρα ακόμα. Τι λέτε, θα τα καταφέρει ο Πινόκιο να γίνει αληθινό παιδί? Θα το δούμε στο επόμενο. Ο Δρακούλης Δρακουλίνος. Ο Δρακούλης Δρακουλίνος και ο Ζάκο πετούσαν 5 ολόκληρες μέρες ταξιδεύοντας για τη χώρα που ζούσε το τέρας. Πέρασαν ψηλά βουνά, πεδιάδες όλο λάσπη και φουρτουνιασμένες θάλασσες και τέλος έφτασαν σε μια παράξενη και έρημη χώρα. Σε μια χώρα που όλα ήταν νεκρά. Δεν έβλεπες εκεί ούτε δέντρα, ούτε ζώα να βόσκουν, ούτε πουλιά να κελαϊδούν. Τίποτα άλλο εκτός από σκόνη, πέτρες, άμμο και ένα τεράστιο μαύρο και απειλητικό βουνό. Ολόγυρα στο βουνό η βράχη ήταν σκεπασμένη με παχιά πράσινη γλίτσα που έσταζε από τις σχισμές τους και πάνω της ήταν σκόρπια τα κόκαλα από τους δράκους και τους φτερωτούς δράκοντες που είχε φάει το τέρας. Πέταξαν μέχρι τους πρόποδες του μαύρου βουνού. «Κοίτα εκεί πάνω, Δρακουλίνο», φώναξε ο Ζάκο. «Βλέπεις, εκεί είναι η στενή τρύπα από όπου μπαινοβγαίνει το τέρας». «Μα πώς σκαρφαλώνει εκεί πάνω?», ρώτησε ο Δρακουλίνος. «Δεν σκαρφαλώνει, παιδί μου»,
γλιστράει. Κολλάει και γλιστράει. Και έτσι μπορεί να ανέβει και στο πιο ψηλό βουνό. Μα αφήνει μια λάσπη τόσο γλιστερή που κανείς δεν μπορεί να σκαρφαλώσει ξοπίσω του. Εσύ όμως μπορείς να με πας ως εκεί πάνω. Έτσι δεν είναι? Για να δούμε. Κρατήσου όμως χερά. Ο Δρακουλίνος τύλιξε τα χέρια του γύρω από το λαιμό του Ζάκο και πέταξαν προς το άνοιγμα της φωλιάς. Ο φτερωτός δράκος πιάστηκε από το βράχο με τα δυνατά του νύχια. Πήτα γρήγορα, Δρακουλίνο, γλιστράει πολύ! Τώρα! Από κάτω, σε μεγάλο βάθος, έβλεπαν τα απότομα και μυτερά βράχια. Ο Δρακουλίνος φοβόταν, μα ήταν πολύ γενναίο παιδί. Πήδησε. Βρέθηκε ακριβώς μπροστά στο άνοιγμα της σπηλιάς. Για μια στιγμή πίστεψε πως πατούσε γερά. Μα όχι, άρχισε να γλιστράει πάνω στην πράσινη γλίτσα. Δεν είχε από πού να κρατηθεί. Έπεφτε προς τα πίσω. Ξαφνικά ένιωσε δύο δυνατά νύχια να τον αρπάζουν από τους ώμους. Ο Ζάκο, χτυπώντας τα μεγάλα φτερά του, τον έσπρωξε πάλι μέσα στην τρύπα. Η σπηλιά ήταν κατασκότεινη και βρωμούσε απέσια. Ο Δρακουλίνος δεν έβλεπε τίποτε, καθώς μπουσούλαγε με τα τέσσερα στο σενό διάδρομο. Άκουγε μόνο το πλαφ, πλουφ, πλαφ, πλουφ που έκανε η γλίτσα και το πλατσ, πλουτσ που έκαναν τα χέρια και τα γόνατά του καθώς κολούσαν πάνω της. Είχε προχωρήσει αρκετά όταν άκουσε ένα υπόκοφο θόρυβο. Ήταν η τεράστια καρδιά του τέρατος που χτυπούσε ρυθμικά. Ύστερα άρχισε να φαίνεται ένα αγνό πράσινο φως. Ήταν μια λάμψη που βγαίνει από το σώμα του τέρατος. Σε λίγο είχε φτάσει στο τέλος του διαδρόμου. Μπροστά του είδε την τεράστια σπηλιά που η μισή ήταν γεμάτη από το τέρας. Έμοιαζε σαν μια πηχτή πράσινη θάλασσα. Χιλιάδες πλοκάμια αργοσάλευαν και χιλιάδες μάτια τρεμόπαιζαν καθώς το τέρας ανάπνεε. Πάνω από το τέρας βρισκόταν ένα μακρύ, στενό πέτρινο γεφύρι. Ο Δρακουλίνος έπρεπε να το περάσει για να φτάσει ως την καρδιά του τέρατος. «Να είσαι γενναίος και ψύχρεμος», του είχε πει κάποτε ο Ζάκο. Έτσι λοιπόν, σήκωσε το βαρύ σπαθί του πατέρα του και προχώρησε με θάρρος στο γεφύρι. Ήταν σκεπασμένο με γλιστερή λάσπη και ο Δρακουλίνος προχωρούσε βήμα-βήμα πάνω από το κοιμισμένο τέρας. Τώρα βρισκόταν ακριβώς πάνω από την καρδιά του. Ξαφνικά, ένα μακρύ, σιχαμερό πλοκάμι άγγιξε το πόδι του. Ο Δρακουλίνος πισωπάτησε τρομαγμένος. Το πόδι του γλίστρισε. Προσπάθησε να στηριχτεί με το σπαθί, μα εκείνο χτύπησε στο βράχο και ακούστηκε ένα δυνατό που αντιλάλησε σ' όλη τη σπηλιά. Το τέρας άρχισε να ξυπνάει. Χιλιάδες μάτια μισάνοιξαν και η μεγάλη καρδιά άρχισε να χτυπάει πιο γρήγορα και πιο δυνατά. Και τότε το τέρας είδε το Δρακουλίνο πάνω στο γεφύρι και άπλωσε τα γεμάτα βεντούζες η χαμερά πλοκάμια του. Τρέμοντας ο Δρακουλίνος σήκωσε το σπαθί του. Η συνέχεια όμως στο επόμενο. Το ομπρελίνο. Η Μινχάη είχε τα γενέθλιά της την εποχή με τις μεγάλες ζέστες που ο ήλιος καίει και οι άνθρωποι ψάχνουν για λίγη σκιά. Έτσι η Μινχάη πήρε δώρο για τα γενέθλιά της ένα ομπρελίνο να την προστατεύει από τον ήλιο. «Μπορώ να πάω μια βόλτα μόνη μου με το καινούριο μου ομπρελίνο?» ρώτησε τη μητέρα της. «Να πας, μα να πρέπει.
προσέχεις και όχι μακριά από το σπίτι. Η Μινχάη πέρασε ένα χωράφι και μπήκε στη ζούγκλα όταν είδε έναν τεράστιο γορίλα πάνω σε ένα δέντρο που κουνούσε πέρα δόθε τα μακριά του χέρια. Αχ, θεούλη μου! Τώρα πια το μόνο που μου μένει είναι να κρυφτώ πίσω από το ομπρελίνο μου και να περιμένω να έρθει να μ' αρπάξει. Σκέφτηκε η Μινχάη. Έτσι, τρέμοντας ολόκληρη, γονάτισε πίσω από το ομπρελίνο. Περίμενε, περίμενε, μα τίποτα δεν έγινε. Και όταν πρόβαλε το κεφαλάκι της δίπλα από το ομπρελίνο για να δει τι γίνεται, ο γορίλας είχε εξαφανιστεί. Δεν είχε προχωρήσει και πολύ όταν είδε ένα ζώο μεγάλο και απειλητικό να γλιστράει αθόρυβα ανάμεσα στους ψηλούς θάμνους. Ήταν ένας μεγάλος, άγριος τίγρης που ερχόταν κατά πάνω της. Αχ, θεούλη μου, τώρα πια το μόνο που μου μένει είναι να κρυφτώ πίσω από το ομπρελίνο μου και περιμένω να έρθει να μ' αρπάξει. Σκέφτηκε. Έτσι, τρέμοντας ολόκληρη, γονάτισε πίσω από το ομπρελίνο. Περίμενε, περίμενε, μα τίποτε δεν έγινε. Και όταν πρόβαλε το κεφαλάκι της δίπλα από το ομπρελίνο για να δει τι γίνεται, ο τίγρης είχε εξαφανιστεί. Δεν είχε προχωρήσει και πολύ όταν μια μεγάλη σκιά την έκανε να κοιτάξει προς τον ουρανό. Ένα μεγάλο, άγριο πουλί με δυνατές φτερούγες, γαμψή μύτη και αρπαχτικά νύχια ερχόταν κατά πάνω της. Αχ, θεούλη μου! Τώρα πια το μόνο που μου μένει είναι να κρυφτώ πίσω από το ομπρελίνο μου και να περιμένω να έρθει να μ' αρπάξει. Σκέφτηκε. Έτσι, τρέμοντας ολόκληρη, γονάτισε κάτω από το ομπρελίνο. Περίμενε, περίμενε, μα τίποτα δεν έγινε. Και όταν πρόβαλε το κεφαλάκι της για να δει τι γίνεται, το άγριο πουλί είχε εξαφανιστεί. Όταν η Μινχάη γύρισε στο σπίτι της, διηγήθηκε στη μητέρα της όσα της είχαν συμβεί. «Κοίταξες καθόλου το απέξω μέρος του ομπρελίνου σου?» ρώτησε η μητέρα της. Τότε η Μινχάη άνοιξε το ομπρελίνο και περπάτησε γύρω του να δει τι έχει από την άλλη μεριά. Έκανε πίσω τρομαγμένη, γιατί στο έξω μέρος του ομπρελίνου ήταν ζωγραφισμένος ένας τρομερός δράκος με άγρια μάτια και φοβερά νύχια που φαινόταν να βγάζει φωτιές από τα ρουθούνια. «Βλέπεις λοιπόν», είπε η μητέρα της, «πόσο καλά σε προστάτεψε το ομπρελίνο σου». Το υπτάμενο σακάκι. Ο καθηγητής κύριος Μελέτης ζούσε με τη γυναίκα του, την κυρία Φρόσο, σε ένα όμορφο κίτρινο σπίτι κοντά στη θάλασσα. Όλη μέρα δίδασκε, υψάρευε, σκάλιζε τον κήπο του και έτσι περνούσε ευτυχισμένος. Δύο πράγματα μόνο τον στενοχωρούσαν. Να αγοράζει καινούργια ρούχα για τον εαυτό του και να ταξιδεύει με τρένο. Ένα όμορφο καλοκαιριάτικο πρωινό, ενώ ο καθηγητής έσκαβε τον κήπο του, άκουσε πίσω του έναν ήχο σαν κάτι να σκίζεται. «Ω Θεέ μου», μουρμούρισε, «υποψιάζομαι πως αυτό ήταν το σακάκι μου». Ο καθηγητής είχε δίκιο. Το σακάκι του που ήταν παλιό και τριμμένο είχε σκιστεί στα δύο. Για να το φορέσει έπρεπε να το κουμπώσει ως απάνω και να βάλει τον μπρος πίσω. Ο κύριος Μελέτης όμως κατάλαβε πως θα φαινόταν μάλλον αστείος με το σκισμένο μέρος να ανεμίζει μπροστά και μια σειρά κουμπιά πίσω στην πλάτη του. «Δεν γίνεται τίποτα», αναστέναξε. «Πρέπει να αγοράσω ένα καινούριο». Και ξεκίνησε να πάει στο ράφτη. Μα εκείνο το βράδυ, παραμονή τα Αιγιανιού, μερικά πονηρά καλικατζαράκια
Είχαν τρυπώσει στο ραφτάδικο και είχαν κάνει τα μαγικά τους ένα σακάκι που ήταν στη βιτρίνα. Το είχαν κάνει υπτάμενο. Δηλαδή, αν κάποιος που φορούσε το σακάκι ευχόταν να βρεθεί σε ένα άλλο μέρος, αμέσως σηκωνόταν στον αέρα και πετώντας έφτανε εκεί που είχε ευχηθεί. Ο κύριος Μελέτης φυσικά δεν ήξερε τίποτα από όλα αυτά. Όταν είδε το σακάκι στη βιτρίνα, αποφάσισε να το αγοράσει, γιατί του άρεσαν τα καφέ και πράσινα τετραγωνάκια που είχε. Έτσι μπήκε στο ραφτάδικο να το δοκιμάσει. Ο ράφτης καταχάρηκε που βρέθηκε επιτέλους κάποιος να αγοράσει αυτό το παλαιομοδίτικο σακάκι. «Μα σας έρχεται τέλεια», είπε στον καθηγητή, καθώς τον βοηθούσε να το φορέσει. «Σαν να είναι φτιαγμένο ειδικά για σας». Ο καθηγητής συμφώνησε ευχαριστημένος. «Μην το τυλίξετε», είπε. «Θα το φορέσω αμέσως. Θέλω να κάνω έκπληξη στη γυναίκα μου, που όλο γκρινιάζει να αγοράσω καινούριο σακάκι». Ο καθηγητής πλήρωσε και βγήκε από το ραφτάδικο καμαρωτός. Δεν έβλεπε την ώρα να φτάσει στο σπίτι για να δείξει στη γυναίκα του το καινούριο του σακάκι. Σκέφτηκε όμως πως θα ήταν καλύτερα να πιάνε πρώτα λίγα ψαράκια να τις τα πάει. Έτσι ξεκίνησε και φάτος για το λιμάνι και σε λίγο ξανοιγόταν με τη βάρκα του στη θάλασσα. «Τι ωραία μέρα», σκέφτηκε, κοιτάζοντας το καταγάλανο ουρανό. Και ικανοποιημένος έριξε την πετονιά του, σίγουρος πως σύντομα κάτι θα έπιανε. Μα οι ώρες περνούσαν και ο καθηγητής δεν είχε πιάσει ούτε λέπη. Ξαφνικά, δυνατός αέρας σηκώθηκε, μαύρα σύννεφα μαζεύτηκαν στον ουρανό και η βαρκούλα άρχισε να χοροπηδάει στα κύματα. «Τώρα μάλιστα», είπε, «δεν φτάνει που δεν έπιαζα τίποτα, θα βραχεί και το καινούριο μου σακάκι. Μακάρι να βρισκόμουν τώρα στον κήπο μου». Στη στιγμή τα μάγια άρχισαν να δουλεύουν. Το σακάκι απογειώθηκε και άρχισε να πετάει μαζί με τον καθηγητή στον αέρα. «Δεν είμαστε καλά», φώναξε ο καθηγητής ξαφνιασμένος. «Μα τι γίνεται εδώ, πετάω πάνω από την πόλη. Να, από βάθρα, να το πανεπιστήμιο. Τώρα είμαι πάνω από το σπίτι μου». Τότε το σακάκι έκοψε ταχύτητα και άρχισε να χαμηλώνει σιγά-σιγά, ώσπου προσγειώθηκε στο κήπο. «Είναι απίστευτο! Βρίσκομαι στον κήπο μου! Μα βέβαια! Το σακάκι! Αυτό πρέπει να είναι! Θα είναι σίγουρα μαγεμένο!» Και ο καθηγητής κύριος Μελέτης μπήκε τρέχοντας στο σπίτι του να βρει τη γυναίκα του. «Γυναίκα, για πρόσεξε αυτό το καταπληκτικό σακάκι», της φώναξε. «Α, μα είναι υπέροχο», είπε αυτή. «Μόνο να μην το φοράς στον κήπο». «Άστα αυτά τώρα», είπε ο καθηγητής ανυπόμονα. «Και κοίτα να δεις τι θα γίνει. Θα ήθελα να ήμουν στον κήπο». Αμέσως πέταξε στο ταβάνι, βγήκε από το παράθυρο και προσγειώθηκε στον κήπο. Η κυρία Φρόσο δεν είχε ποτέ στη ζωή της ξαφνιαστεί τόσο πολύ. Έτρεξε στον κήπο και απόμεινε να κοιτάζει με ανοιχτό το στόμα. «Είναι μαγικό! Είναι ένα υπτάμενο σακάκι», φώναξε με έξαψη ο κύριος Μελέτης. «Απίστευτο», τράβλησε η κυρία Φρόσο. «Σκέψου, χρυσέ μου, πόσο χρόνο θα κερδίζεις με αυτό. Αντί να πηγαίνεις στην πόλη με το τρένο, θα πηγαίνεις πετώντας». Ο κύριος Μελέτης έμεινε σκεφτικός. «Δεν ξέρω αν μπορεί να με πάει τόσο μακριά», είπε. «Αυτό θα το δούμε», απάντησε η κυρία Φρόσο. «Θα πρέπει να κάνεις στην αρχή μερικές δοκιμές. Θα αρχίσω αμέσως». Και ο καθηγητής πέρασε όλη την ημέρα πετώντας από το σπίτι στον κήπο και από τον κήπο στο σπίτι, περνώντας κάθε φορά από το παράθυρο της τραπεζαρίας
και μάθαινε πώς να κουμαντάρει το υπτάμενο σακάκι του. Στο τέλος του καλοκαιριού, ο κύριος Μελέτης είχε γίνει άσος στο πέταγμα και επιτέλους έφτασε η μέρα που θα πήγαινε στην πόλη όπου είχε ένα συμβούλιο με τους καθηγητές. Έβαλε στην πλάτη του ένα σακίδιο και με σταθερό βήμα πήγε χαρούμενο στον κήπο. Πήρε βαθιά αναπνοή και είπε: «Θα ήθελα να ήμουν στην πόλη». Και αμέσως πέταξε ψηλά. «Αυτό είναι ταξίδι μια φορά», είπε, καθώς πετούσε πάνω από τα χωράφια και τα σπίτια που έμοιαζαν σαν πολύ χρωμοκέντημα. Σε λίγο όμως άρχισε να πεινάει. «Πρέπει να φάω κανένα σάντουιτς», είπε, και άρχισε να ψαχουλεύει το σακίδιο. «Τι έπαθα», σκέφτηκε. «Ξέχασα να πάρω μαζί μου κάτι για φαγητό. Πήρα μόνο τις μπουτζάμες μου και τα ξυριστικά μου». Εκείνη τη στιγμή το σακάκι έκανε μια απότομη φωτιά για να αποφύγει ένα σημαίνιο τέρας που περνούσε με θόρυβο. «Θεέ, κύριε», φώναξε ο καθηγητής, που παραλίγο να βγει από το σακάκι του, «αυτό είναι αεροπλάνο που πάει να προσγειωθεί. Από όσο θα ήθελα να πατούσα σε στέρεο έδαφος και να βρίσκα κάτι να τσιμπήσω». Μα είχε ξεχάσει πως το σακάκι ήταν μαγικό και έτσι τάχασε όταν ένιωσε πως έχανε ύψος. Περνώντας ανάμεσα από τα σύννεφα, κατέβαινε, ως που προσγειώθηκε στην αυλή ενός σχολείου. Αλλά και η δασκάλα του σχολείου τάχασε όταν τον είδε να μπαίνει μέσα στην τάξη της. Νόμιζε πως ήταν επιθεωρητής και έτρεξε να του φέρει καφέ και μπισκότα. Όσο η δασκάλα έλειπε, ο κύριος Μελέτης έπαιζε με τα παιδιά. Ήταν η ώρα της ιχνογραφίας και είχαν όλα τις νερομπογές τους. Ο καθηγητής ενθουσιάστηκε. «Πολύ θα ήθελα να είχα κι εγώ μερικές», είπε. «Να σας δώσουμε εμείς», απάντησαν τα παιδιά. «Α, είναι τα αγαπημένα μου χρώματα. Κόκκινο, πράσινο, μπλε και κίτρινο και μό και πορτοκαλί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά». Μα η ώρα είχε περάσει και ο καθηγητής έπρεπε να φύγει. Τα παιδιά τον κοίταζαν με θαυμασμό καθώς σηκώθηκε στον αέρα και πέταξε ψηλά στον ουρανό. Ο καθηγητής άπλωσε τα χέρια του για να κρατάει ισορροπία και άκουγε τον αέρα να σφυρίζει στα αυτιά του. Μα ο αέρας φυσούσε τόσο δυνατά που του πήρε τις μπογιές και τις σκόρπισε στα σύννεφα. «Ουφ», είπε, «πόσο θα ήθελα να είχα φτάσει πια στην πόλη». Και αμέσως το σακάκι το έκανε το θαύμα του. Σε λιγότερο από μια ώρα βρισκόταν στην πόλη και μιλούσε στο συμβούλιο των καθηγητών. «Το σακάκι μου πάει πιο γρήγορα για από αεροπλάνο», σκέφτηκε. «Θα ξεκινήσω πάλι απόψε και αύριο πρωί-πρωί θα είμαι στο σπίτι μου». Έτσι και έκανε. Μόλις νύχτωσε, πέταξε πάλι ψηλά πάνω από τη φωτισμένη πόλη. Ήταν κατάκουπος και γρήγορα τον πήρε ο ύπνος στον αέρα. Ξύπνησε από το τράνταγμα καθώς προσγειωνόταν στον κήπο του. Η κυρία Φρόσο καταχάρηκε όταν τον είδε να γυρίζει. Ο κύριος Μελέτης της διηγήθηκε όλες τις περιπέτειές του. Ύστερα κάθισε να πάρει το πρωινό του και να διαβάσει την εφημερίδα του. Ξαφνικά φώναξε τη γυναίκα του. «Άκου να δεις τι γράφει εδώ. Χρωματιστή βροχή έπεσε χθες τη νύχτα στην πόλη μας. Οι επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν αυτό το παράξενο φαινόμενο». «Θα τους πεις ότι είναι από τις μπογιές σου που σκορπίστηκαν στα σύννεφα?» ρώτησε η γυναίκα του. «Α, δε νομίζω. Εσύ τι λες? Ας μη μάθει κανείς για το υπτάμενο σακάκι. Καλύτερα να το κρατήσουμε μυστικό». Και πραγματικά δεν το είπαν ποτέ σε κανένα.
Τα τρία γουρουνάκια. Μια φορά και έναν καιρό ζούσαν τρία γουρουνάκια που έμεναν με τη μαμά και τον μπαμπά τους σε ένα μικρό σπίτι. Όσο όμως τα γουρουνάκια μεγάλωναν, τόσο το σπίτι φαινόταν ότι μίκραινε. Δεν υπάρχει πια αρκετός χώρος, είπε η μητέρα τους μια μέρα. Τώρα έχετε μεγαλώσει και μπορείτε να πάτε να μείνετε μόνοι σας. Θα φτιάξω ένα δικό μου σπίτι, είπε το πρώτο γουρουνάκι. Κι εγώ, είπε το δεύτερο. Κι εγώ, κι εγώ, είπε το τρίτο. Έτσι το πρώτο γουρουνάκι έφτιαξε ένα σπίτι από άχυρα, το δεύτερο έφτιαξε ένα σπίτι από ξύλα και το τρίτο γουρουνάκι έφτιαξε ένα σπίτι από πέτρα. Βέβαια, το τρίτο γουρουνάκι κουράστηκε περισσότερο για να το φτιάξει. Έγινε όμως ένα πολύ γερό σπιτάκι και από μέσα ήταν ζεστό και άνετο. Γουρουνάκι, γουρουνάκι, άνοιξε παρακαλώ στο σπιτάκι σου να μπω, είπε ένας μεγάλος μαύρος λύκος που είχε βάλει στο μυαλό του να φάει χοιρινές μπριζόλες. Όχι, όχι, μα το γενάκι μου που έχω στο σαγονάκι μου δεν μπαίνει στο σπιτάκι μου, είπε το γουρουνάκι μανταλώνοντας την αχυρένια πόρτα του. Ο λύκος γρύλησε και είπε: τότε θα ρουφήξω, θα φυσήξω και το σπίτι σου θα ρίξω. Το είπε και το έκανε. Το αχυρένιο σπιτάκι σκόρπισε μακριά σαν διαλυμένη θυμονιά και το πρώτο γουρουνάκι έτρεξε στο σπίτι του δεύτερου φωνάζοντας τρομαγμένο. Ο λύκος το κυνήγησε και έφτασε λαχανιασμένο στην πόρτα του ξύλινου σπιτιού. Γουρουνάκια, γουρουνάκια, ανοίξτε μου παρακαλώ στο σπιτάκι σας να μπω, φώναξε μέσα από την κλειδαρότρυπα, ενώ στο μυαλό του ήρθε το ωραίο μπέικον που θα έτρωγε. Όχι, όχι, μα το γενάκι μου που έχω στο σαγονάκι μου δεν μπαίνει στο σπιτάκι μου, τσίριξε το δεύτερο γουρουνάκι και μαντάλωσε τη ξύλινη πόρτα του. Τότε θα ρουφήξω, θα φυσήξω και το σπίτι σου θα ρίξω. Και πάλι το είπε και το έκανε. Το ξύλινο σπιτάκι σκόρπισε σαν να ήταν φτιαγμένο από σπιρτόξυλα. Και τα δύο γουρουνάκια έτρεξαν τσιρίζοντας στο πέτρινο σπίτι του τρίτου αδερφού τους. Ο λύκος έφτασε κι αυτός λαχανιασμένος ξοπίσω τους και γρύλησε μέσα από την κλειδαρότρυπα του πέτρινου σπιτιού. Γουρουνάκια, γουρουνάκια, ανοίξτε μου παρακαλώ στο σπιτάκι σας να μπω, φώναξε ενώ ονειρευόταν ένα λαχταριστό ζαμπόν. Όχι, όχι, μα το γενάκι μου που έχω στο σαγονάκι μου δεν μπαίνει στο σπιτάκι μου, τσίριξε το τρίτο γουρουνάκι και μαντάλωσε την πόρτα του πέτρινου σπιτιού. Ο λύκος γέλασε. Τότε θα ρουφήξω, θα φυσήξω και το σπίτι σου θα ρίξω, και προσπάθησε να κάνει αυτό ακριβώς που είπε. Ρούφηξε και φύσηξε και ξαναρούφηξε και ξαναφύσηξε. Όμως όσο δυνατά κι αν ρούφαγε, όσο δυνατά κι αν φύσαγε, ούτε μια πέτρα δεν κουνήθηκε από το σπίτι. Αυτό πάει πολύ με τούτο το γουρουνάκι, μούγκρισε ο πεινασμένος λύκος. Νομίζει ότι είναι ασφαλισμένος μέσα στο πέτρινο σπίτι του, αλλά ξεχνάει ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι να μπει κανείς μέσα. Πήγε λοιπόν και έφερε μια σκάλα και σκαρφάλωσε στη στέγη του πέτρινου σπιτιού. Καλύτερα έτσι, μουρμούρισε. Θα τα φάω και τα τρία μαζί. Κι άρχισε να κατεβαίνει μέσα από την καμινάδα. Χαθήκαμε, φώναξαν τα δύο πρώτα γουρουνάκια. Τι θα κάνουμε τώρα? Το τρίτο γουρουνάκι δεν μίλαγε, γιατί εκείνη την ώρα ετοίμαζε ένα καζάνι σούπα στη φωτιά του τζαγιού. Φύσαγε τη φωτιά και άκουγε τη σούπα που έβραζε. Ξαφνικά ο λύκος γλίστρησε μέσα από την καμινάδα και πλάτς έπεσε μέσα στο καζάνι.
ακούστηκε ένα δυνατό γιαυτό από το ζεματισμένο λύκο. Και αυτό ήταν το τέλος του. Τα γουρουνάκια άρχισαν να χορεύουν όλο χαρά, γιατί γλίτωσαν μια για πάντα από τον κακό λύκο.